Οι κάλπε στήθηκαν και στην Ιερά Πέτρα για δεύτερη Κυριακή με μονομάχου τον Γιάννη Γουλιδάκη και τον Μανώλη Φραγκούλη. Οι ενδείξει που έχουμε τώρα μέχρι στιγμή από την περιοδία μέσα στο κέντρο τη πόλη αλλά και τι δυνάμει τη αρχικέ και έχουμε ενισχυθεί και από του δύο συνδυασμού οι οποίοι δεν συμμετάσχουν στο... στι εκλογέ τη Κυριακή αυτή. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα θα είναι εγκυφόρο. Δόξα τω Θεώ, όλα βαδίζουν πολύ ήρεμα μέχρι τώρα. Ε, εύχομαι και να τελειώσει η μέρα όμορφα πολιτισμένα σε μια ήρεμη εκλογική διαδικασία. Και από εκεί πέρα ο Γεραπετρή είναι ελεύθερο, ο πολίτη του Δήμου Γεράπετρα, από άκρη σ' άκρη να επιλέξει αυτόν που πιστεύει ότι είναι καλύτερο για την επόμενη μέρα. Ε, υπάρχει. Υπάρχει αισιοδοξία. Η εκλογική διαδικασία κυλά ομαλά στα 57 εκλογικά τμήματα. Οι εγγεγραμμένοι στο Δήμο Ιεράπετρα είναι 23.393. Είναι κανονική ροή μέχρι τώρα, φυσιολογική. Δεν υπάρχουν ωραίε όπω την προηγούμενη Κυριακή. Είχαμε βέβαια και δύο κάλπε την προηγούμενη Κυριακή και υπήρχε και κάποιο χρόνο αναμονή αναγκαστικά γιατί ο κόσμο σκεφτόταν τι θα, θα ψηφίσει. Εγνύρω... Υπήρχε σταυροδοσία. Μέχρι τώρα ναι. Μέχρι τώρα φαίνεται ότι είναι μικρότερο. Ζητήματα καθημερινότητα κυριαρχούν σε δηλώσει δημοτών. Να γίνει κάτι καλύτερο από ό,τι προσπάθησε να κάνει η προηγούμενη αρχή, η δημοτική αρχή. Γιατί είναι ορισμένα έργα τα οποία έχουν μείνει στη μέση, τα οποία για μένα πρέπει να συνεχιστούν. Εύχομαι να επιλέξει ο κόσμο τον καλύτερο. Μόνιασμα το περισσότερο απ' όλα δεν μα χωρίζει τίποτα. Οι εποχέ είναι πολύ δύσκολε. Και αυτοί που θα βγουν θα αναλογιστούν τη μεγάλη ευθύνη να φέρουν ει πέρα αυτά που έχουν υποσχεθεί. Είναι συγκυρίε δύσκολε, πολέμη βόρεια, πολέμη νότια. Ελπίζουμε κάθε τι καλύτερο για όλου μα. Η διαδικασία είναι η συνηθισμένη διαδικασία. Απλά ο κόσμο θα πρέπει να επιλέξει, όχι με βάση το ατομικό του συμφέρον ή το συγγενικό, θα πρέπει να επιλέξει με κριτήρια για την πόλη μα. Πώ αυτή η πόλη θα μπει στα νέα προγράμματα, τα οικονομικά με τα ΕΣΠΑ που περιμένουμε. Γιατί έχει τεράστια περιθώρια ανάπτυξη και έχει πάρα πολλέ ελλείψει. Γι' αυτό ο πολίτη πρέπει να σκεφτεί αποκλειστικά και μόνο το συμφέρον τη πόλη. Ο Γιάννη Γουλιδάκης έλαβε την πρώτη Κυριακή 36,48% και ο Μανώλη Φραγκούλη έλαβε 35,50%.